Λοιπόν, συνέχεια της εκπομπής μας, κυρίες και κύριοι, Τετάρτη σήμερα, 7 του Απρίλη. Θα επιστρέψουμε λίγο αργότερα και στο θέμα που έχει να κάνει με τις πυρκαγιές που είχαμε χθες στην περιοχή του Κορακόνερου. Ένα τεράστιο θέμα. Του βλέπω και διαπιστώνω ότι είναι μεγάλη και η ανταπόκριση των πολιτών. Όμως θα ήθελα να ξεκινήσουμε σε αυτό το μέρος, αφού έχουμε την χαρά και την τιμή, να φιλοξενούμε τον πρόεδρο της ΙΕΣΕΒΕ, τον κύριο Γιώργο Καβαθά, για την πορεία της οικονομίας, για την επανακίνηση της αγοράς και, αν θέλετε, μια αφορμή και την τελευταία σύσκεψη που έγινε υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη με την παρουσία του κυρίου Καβαθά και υπουργών έτσι στο Μαξίμου για την εστίαση, ένας κλάδος που ενδιαφέρει απόλυτα, θα λέει κανείς, περιοχές που αυτό το οποίο έχουν ως πρόσημο είναι το μεγάλο κεφάλαιο τουρισμός. Να συζητήσουμε και αυτό το θέμα. Λοιπόν, να δούμε τον Πρόεδρο, να τον ευχαριστήσουμε για την αποδοχή της πρότασης. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Πρόεδρε. Εγώ, κύριε Χατζηγιάννου, είναι χαρά και τιμή που για την πρόσκληση που έλαβα από εσάς. Λοιπόν, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι είστε ένας άνθρωπος ιδιαίτερα αγαπητός στην Ρόδο. Το λέω γιατί πολλές φορές όλοι όσοι εμπλέκονται στην οικονομία επικαλούνται το όνομά σας και θα ήθελα να ξεκινήσω από ένα πάρα πολύ απλό ερώτημα. Βλέπουμε ο χρόνος να τρέχει. Έχουμε ένα τρίτο κύμα πανδημίας το οποίο καλπάζει. Έχουμε τεράστια προβλήματα. Και αυτό το οποίο καταλαβαίνει κανείς είναι εάν αυτές οι βαθιές συνέπειες έτσι, στην οικονομία μπορεί ουσιαστικά να αντιστραφούν και με ποιον τρόπο. Δηλαδή, βάλτε τους στόχους τα κεφάλαια σε αυτή τη συζήτηση. Κύριε Χατζηγιάννου, πρέπει να πω καταρχήν ότι η οικονομία είναι σε άμεση εξάρτηση από την πανδημία και βεβαίως η πανδημία σε άμεση εξάρτηση από την οικονομία. Είναι δύο αλληλένδετα φαινόμενα και για μένα μπαίνει το ζήτημα να ξεκαθαρίσουμε καταρχήν ότι αυτή η ύφεση που είδαμε στην οικονομία της χώρας είναι αποτέλεσμα ενός εξωγενούς παράγοντα και αυτός έχει ένα όνομα, λέγεται πανδημία. Από την άλλη πλευρά, για να λύσουμε τα προβλήματα τα οικονομικά πρέπει να η αναγκαία και ικανή συνθήκη είναι να λύσουμε το πρόβλημα της πανδημίας. Είναι μια δύσκολη εξίσωση, γιατί έχουμε να κάνουμε καταρχάς με έναν άγνωστο μέχρι πρώτη νοσιό και πώς αυτός μπορεί να αντιμετωπιστεί καλύτερα. Σε κάθε περίπτωση, να κλείσω το κομμάτι της υγείας, είναι η αποκατάσταση της κανονικότητας μέσα από τον εμβολιασμό που φαίνεται ότι είναι το μοναδικό όπλο που έχουμε βέβαιο εναντίον της πανδημίας στη βεβαιότητα και στο ποστό βεβαιότητας που μας δίνει. Από την άλλη μεριά, αυτό που πρέπει να τονίσω είναι ότι έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα στην οικονομία, δεν είναι όμως τα προβλήματα οριζόντια. Δεν είναι σε όλους τους κλάδους της οικονομίας τα προβλήματα ίδια. Μέσα η πτώση των κύκλων εργασιών στις επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους είναι 13,6%. Όμως, εάν μιλάμε για κλάδους οι οποίοι έχουν τεθεί σε αναστολή, εκεί η μείωση τριπλασιάζεται. Μεσοσταθμικά φτάνει το 36-37%. Άρα θα πρέπει αυτό που πρέπει να κάνει η πολιτεία και η κυβέρνηση είναι να προχωρήσει σε στοχευμένα μέτρα στήριξη των κλάδων σύμφωνα με τις συνέπειες που έχουν υποστεί από την πανδημία. Και μέσα σε αυτά ήταν και η προχθεσινή, όπως μνημονεύσετε προηγουμένως, συνάντηση, σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για τον κλάδο της εστίασης που είναι ένας από τους κλάδους εκείνους της οικονομίας που έχει υποστεί μία μείωση της τάξεως του 37,8% μεσοσταθμικά, που σημαίνει ότι υπάρχουν επιχειρήσεις που έχουν πολύ περισσότερη μείωση και υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες έχουν μικρότερη μείωση. Έχουμε ένα πρόγραμμα μέσω ΕΣΠΑ, το οποίο έρχεται να καλύψει το 63% των επιχειρήσεων που εν δυνάμει μπορούμε να πούμε ότι θα ήταν ωφελούμενες, δηλαδή επιχειρήσεις που έχουν μείωση του κύκλου εργασιών τους. Να μείνουμε λίγο σε αυτή τη σύσκεψη, να σας ρωτήσω το εξής, γιατί ακούει κανείς και τις τοποθετήσεις που γίνονται και εντάξει, το καταλαβαίνω και από την πλευρά του Πρωθυπουργού και από την πλευρά των Υπουργών και ενίοτε, ξέρετε, παίρνει και ένα πανηγυρικό κλίμα. Τώρα, έχοντας και τη δυνατότητα ότι έχουμε μεσολαβήσει και κάποιες ημέρες, ψύχρεμα αναλύοντας τα πράγματα, βλέπετε να έχουμε βγει ενισχυμένοι ως κλάδος, π.χ. εστίαση, από αυτή τη συζήτηση.
Κύριε Χατζηγιάννου, εκ των πραγμάτων ο κλάδος βγαίνει ενισχυμένος από αυτή τη συνάντηση και με μόνο αίτιο ότι είναι πρόταση του κλάδου. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων, βλέποντας μέσα από τις έρευνες του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕΒΕ ότι το 50% των επιχειρήσεων του κλάδου έχει μηδενικά ταμιακά διαθέσιμα, τίθεται σε κίνδυνο η επανεκκίνηση του κλάδου. Όταν πρέπει να ξαναφορτώσεις, επιτρέψτε μου τον αδόκιμο όρο, αποθήκες και ψυγεία με πρώτες ύλες. Άρα λοιπόν το ότι ο κλάδος παίρνει 330 εκατομμύρια είναι σοβαρό κέρδος για τον κλάδο. Από την άλλη πλευρά, ποιοι ωφελούνται? Ωφελούνται επιχειρήσεις οι οποίες έχουν μείωση του τζίρου τους κατά 30%. Ποιες τουλάχιστον. Και αυτό έρχεται μέσα από απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο προσωρινό πλαίσιο στήριξης των επιχειρήσεων σε όλη την Ευρώπη. Δεν είναι κάτι που αποφασίσει η Ελλάδα. Δεν είναι κάτι που αποφασίστηκε στη σύσκεψη. Στη σύσκεψη, αν θέλετε, έθεσα το θέμα, είναι διαπραγματεύσιμο το μείον 30 να το κατεβάσουμε στο μείον 25, παραδείγματος χάρη. Και η απάντηση είναι ότι είναι μη διαπραγματεύσιμο. Από την άλλη πλευρά, από ένα σύνολο 77.000 επιχειρήσεων, το 30% μέσα στο 2020 παρουσίασε αύξηση του κύκλου εργασιών του έναντι του 19%. Άρα αυτό το 30%, περίπου 24.000 επιχειρήσεις, αποκλείονται από την ένταξη στο πρόγραμμα. Οι υπόλοιπες που μένουν 51-52.000 εντάσσονται οι 34.000. Γι' αυτό είπα προηγουμένως, το 67%, το 63% των επιχειρήσεων εντάσσεται. Είμαστε ευχαριστημένοι? Στο 100% όχι. Θα ήμασταν ευχαριστημένοι αν μπορούσαμε να επιδοτηθούν όλες οι επιχειρήσεις που έχουν μείωση του κύκλου εργασιών τους. Δεν λαμβάνεται υπόψη το διάστημα Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, διότι αφορά πρόγραμμα με δύο συγκεκριμένα οικονομικά έτη για να υπάρχει σύγκριση 2019-2020. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε είμαστε σε μια συνεχή επαφή και με το Υπουργείο Ανάπτυξης και με τον κύριο Γεωργιάδη για να βγει ένα νέο πρόγραμμα στήριξης των επιχειρήσεων του κλάδου εστίασης για το 2021. Άρα έχει αδικία στο πρόγραμμα. Κάποιος που έχει 29,9% μείωση δεν εντάσσεται. Ο συνάδελφος που έχει 30% μείωση εντάσσεται. Το ίδιο πρόβλημα θα είχαμε αν το όριο ήταν 20%, κάποιος με 19,9% δεν θα εντασσόταν, κάποιος με 20% θα εντασσόταν. Άρα, εκ των πραγμάτων, οποιοδήποτε όριο δημιουργεί αδικίες. Το πρόβλημα είναι να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις να επανεκκινήσουν και βέβαια η ευθύνη δική μας και ως Ομοσπονδία Εστιατόρων και Συναφών Επαγγελμάτων αλλά και ως Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος είναι να προχωρήσουμε την προσπάθεια της τεκμηρίωσης των προτάσεών μας, γιατί έτσι πήραμε αυτό το πρόγραμμα, για να μπορέσουμε να πάρουν και άλλοι κλάδοι της οικονομίας και ο κλάδος της εστίασης στο κομμάτι τουλάχιστον που δεν υπήρχε ανταπόκριση από το πρόγραμμα αυτό. Αλλά από την άλλη μεριά πρέπει να τονίσω ότι συνεχίζονται για όλους τους επαγγελματίες του κλάδου εστίασης όλα τα μέτρα στήριξης που είχαμε μέχρι σήμερα. Και επιπλέον δύο μέτρα. Έχουμε καταρχάς την επιστρεπτέα 7 που ήδη τρέχει και στις 19 του μηνός κλείνει η πλατφόρμα. Άρα μέχρι το τέλος του μήνα θα έχουμε την 7ο κύκλο επιστρεπτέας, μικρή, μεγαλύτερη ή πολύ μεγαλύτερη ενίσχυση ανάλογα με τον αλγόριθμο που θα χρησιμοποιηθεί. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε την παράταση της μη πληρωμής ενοικίων για τον Απρίλιο του 19 και πιθανόν με μεγάλες πιθανότητες για τον Μάιο τον Απρίλιο του 20, συγγνώμη, και τον Μάιο του 20. Έχουμε το πρόγραμμα Γέφυρα για τα επιχειρηματικά δάνεια, το οποίο άνοιξε προχθές η πλατφόρμα. Έχουμε το πρόγραμμα Κάλυψη Παγίων Δαπανών, που είναι ένα καινούριο πρόγραμμα ενίσχυσης ευρωπαϊκό, το οποίο έρχεται να καλύψει τις πάγιες δαπάνες των επιχειρήσεων, εκείνες που δεν είχαν βοηθηθεί, δεν είχαν επιδοτηθεί από άλλα προγράμματα. Και βέβαια θέσαμε στον Πρωθυπουργό και άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον κλάδο της εστίασης, γιατί το μέτρο το συγκεκριμένο μέσω ΕΣΠΑ, η επιδότηση των 330 εκατομμυρίων ευρώ, δεν είναι αρκετό από μόνο του, δεν είναι πανάκια για τον κλάδο. Ο κλάδος χρειάζεται στην επανεκκίνησή του παράταση του πλαισίου στήριξης στο επίπεδο ενοικίων, παράταση επαγγελματικών μισθώσεων για 2 χρόνια, επιδότηση 100% των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων
για το επόμενο εξάμηνο, έτσι ώστε πραγματικά να μπορέσουμε να διακρατήσουμε τις εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας που έχει εστίασει, πάνω από 400.000, και βέβαια το θέμα που αφορά τη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στο 6% που θα δίνει μία έμεση χρηματοδότηση στον κλάδο, τουλάχιστον για την παρούσα χρήση, και επίσης το κούρεμα του ιδιωτικού χρέους που γεννήθηκε μέσα στην πανδημία και τη ρύθμιση του υπολείπου σε δόσεις που να είναι σε ρεαλιστικό επίπεδο για να μπορούν πραγματικά να πληρωθούν από τις επιχειρήσεις. Μάλιστα. Πάντως, από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Πρόεδρε, έχουν γίνει κάποια βήματα, δηλαδή, με αφορμή αυτά τα οποία υπόθηκαν από εσάς, σε σχέση βέβαια με τη γενικότερη κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, μετά από μια δεκαετή ύφεση και κρίση και μνημόνια κτλ. Και με βάση την πορεία της πανδημίας. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής και να μείνω, επιτρέψτε μου λίγο στην εστίαση, επειδή είναι ένα σημαντικό κομμάτι και συνδέεται άμεσα και με τον τουρισμό, να ρωτήσω αν πρέπει να υπάρξει και μια αναθεώρηση από την πλευρά της εστίασης σε ό,τι έχει να κάνει με τη μερική λειτουργία, δηλαδή με βάση τα δεδομένα. Μήπως τελικά πρέπει να εξεταστεί και αυτό το σενάριο, το οποίο απορρίπταμε όλη την προηγούμενη περίοδο, να μπορούν δηλαδή με τους εξωτερικούς χώρους, τώρα που καλοκαιριάζει, ανοίγει κάποια στιγμή και το Μάιο η σεζόν, να πάμε σε αυτά τα βήματα, και αναφέρομαι και για τις επόμενες εβδομάδες, αν θέλετε, μπροστά μας. Κοιτάξτε, κύριε Χατζηγιάννου, εκ των πραγμάτων είχαμε αυτή τη βδομάδα μία συνάντηση με τον κύριο Γεωργιάδη για να καθοριστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις σε ό,τι αφορά την επανειλειτουργία και τα πρωτόκολλα τα υγειονομικά. Αυτή η συνάντηση ενδεχόμενο να πάει την άλλη εβδομάδα λόγω του γνωστού προβλήματος υγείας του Υπουργού, ο οποίος ήδη στον παρόδο είναι μια χαρά στην υγεία του και σιγά σιγά επανακάμπτει και στις υποχρεώσεις του στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Από την άλλη πλευρά θα πρέπει να τονίσω ότι θα πρέπει να λειτουργήσουν και οι εσωτερικοί χώροι με βάση το περίγραμμα που είχαμε από πέρσι, την επανεκκίνηση του περσινού Μαΐου, δηλαδή και την δυνατότητα χρήσης εξωτερικών χώρων και εσωτερικών που χαρακτηρίζονται οι μυπαίθριοι σύμφωνα με τα ανοίγματα του κλειστού χώρου προς τον εξωτερικό χώρο για το φυσικό αερισμό. Έχουμε μία προσπάθεια κάνει για μηχανήματα τα οποία έχουν σχέση με την αποστήριξη του αέρα, και αυτό είναι ένα θέμα που συζητάμε με το Υπουργείο Ανάπτυξης. Βεβαίως, εμείς ως Πανελλήνια Ομοσπονδία λαμβάνουμε υπόψη το σύνολο της χώρας, από τη Ρόδο μέχρι την Κέρκυρα και από τον Εύρο μέχρι τη Γάβρο, γιατί δεν είναι παντού οι ίδιες κλιματολογικές συνθήκες. Ενδεχόμενα στη Ρόδο, ίσως και σίγουρα μπορώ να πω, το Μάιο στη Ρόδο μπορούμε και μετά τη δύση του ηλίου να φάμε σε ένα εστιατόριο ή να πιούμε ένα ποτό σε ένα κατάστημα του κλάδου και στον εξωτερικό μόνο χώρο, αλλά υπάρχουν περιοχές στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα, που δεν είναι εύκολο αυτό. Γι' αυτό θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει και η λειτουργία των εσωτερικών χώρων, και βεβαίως ότι λαμβανόμενη υπόψη υπάρχουν επιχειρήσεις του κλάδου, και δεν είναι λίγες, εκείνες οι οποίες δεν διαθέτουν ούτε ιδιόκτητο ούτε δημόσιο χώρο για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. Άρα, ναι, για μας, εμείς βλέπουμε το σύνολο και δεν βλέπουμε το μέρος του κλάδου. Δεν είμαστε σε μια λογική να ανοίξει το ένα τμήμα του κλάδου και να μην ανοίξει κάποιο άλλο. Δεν θέλουμε να δημιουργείται, τουλάχιστον ως κλαδική ομοσπονδία, αθέμητος ανταγωνισμός μεταξύ των ίδιων επιχειρήσεων. Μάλιστα. Μπορεί να εκπέμπουμε από την Ρόδο τη συγκεκριμένη εκπομπή, κύριε Πρόεδρε, αλλά έχουμε εμβόλια σε όλα τα νησιά. Εγώ αναφέρομαι σε όλο το μήκος και το πλάτος της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, που άλλωστε είναι και, αν θέλετε, το τόξο της ελληνικής οικονομίας και του ελληνικού τουρισμού. Σε αυτό το πλαίσιο θέτω το ερώτημα. Θεωρώ αυτονόητο ότι η δική σας άποψη είναι ότι θα πρέπει να ενισχυθεί λίγο σε ό,τι έχει να κάνει με τη διαδικασία των εμβολιασμών. Τώρα πάμε στο γενικό κομμάτι. Έτσι, οι περιοχές που παράγουν χρήμα για το ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Δηλαδή αυτό που λέγεται εμβολιασμούς των νησιών. Έτσι, είναι κάτι που συμφωνείτε από ό,τι καταλαβαίνω. Είναι σαφές ότι συμφωνώ. Ήδη έχουμε προτείνει στην κυβέρνηση την κατά προτεραιότητα εμβολιαστική προσπάθεια στον κλάδο τουρισμού και εστίασης. Αν θέλετε, εγώ το συνδυάζω και μετά την υιοθέτηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του ψηφιακού πράσινου πιστοποιητικού. Άρα, στο πακέτο των υπηρεσιών που πουλάμε εντός εισαγωγικών στους ξένους επισκέπτες της χώρας, είναι ότι έρχεστε σε μια ασφαλή χώρα
και ότι το προσωπικό που θα σας εξυπηρετήσει είτε στα καταλήματα, είτε στην εστίαση, ή στα εμπορικά τουριστικά καταστήματα ή στους άλλους κλάδους που είναι συναπτώμενοι του τουρισμού, το προσωπικό είναι εμβολιασμένο και είναι ασφαλές στο περιβάλλον. Και θα πρέπει να τονίσω ότι ιδιαίτερα για τις εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις, για μας πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης μέρημνας, διότι εάν στην οικονομία της χώρας οι επιχειρήσεις βιώνουν μια δύσκολη συγκυρία από τον περασμένο Μάρτιο και χάθηκε ο κύκλος εργασιών ένα μεγάλο κομμάτι του μέσα στο 2020 και στο 2021, οι συνάδελφοι των εποχιακά λειτουργούντων επιχειρήσεων έχουν να εισπράξουν ουσιαστικά χρήματα, να έχουν τζίρο στην επιχείρησή τους από τον Οκτώβριο του 2019. Και αντιλαμβάνομαι πόσο δύσκολο είναι για τον συνάδελφό μου στη Ρόδο ή στην Κο ή στην Κάλυμνο ή στα άλλα νησιά του Νοτίου Αιγαίου να αντιμετωπίσει τη βιωσιμότητα της επιχείρησης αφενός, την διατήρηση μιας αξιοπρεπούς διαβίωσης σε επίπεδο οικογένειας με μηδενικά εισοδήματα για 1,5 χρόνο. Άρα εδώ χρειάζεται ένα επιπλέον πρόγραμμα στήριξης των εποχιακά λειτουργούντων επιχειρήσεων. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία. Ελπίζω να έχουμε σύντομα τη δυνατότητα και περισσότερο χρόνο να ανοίξουμε έτσι, διάφορα θέλετε, σκέλη αυτή τη συζήτηση που έχει να κάνει την οικονομία και κυρίως να δούμε τι γίνεται και την επόμενη μέρα. Γιατί διαβάζω πάρα πολλά. Βλέπω και στη Βουλή αυτό που έχουμε Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Αθλητικότητας. Και θέλω να είμαστε καλά στην υγεία μας για να αντέξουμε τα επόμενα χρόνια. Πολύ μεγάλη συζήτηση που πάει η ελληνική οικονομία, έτσι. Πρώτα είπαμε, κύριε Χατζηγιάννη, υγεία και αντιμετώπιση των άλλων προβλημάτων που ως αποτέλεσμα της πανδημίας ελπίζω να μας δοθεί η ευκαιρία πραγματικά να κάνουμε μια συζήτηση και για το πρόγραμμα ανάκαμψης ανάκτησης, το οποίο χρειάζεται, κατά τη δική μας άποψη, μια διαφορετική στόχευση, γιατί έχει μείνει έξω από αυτό η μικρομεσαία, μικρή και πολύ μικρή επιχειρηματικότητα. Σας ευχαριστώ πολύ και χάρηκα. Να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά, κύριε Πρόεδρε. Μέσω των δεκτών μας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε για να πάμε σε αυτό το οποίο ανέφερε και ο πρόεδρος της ΕΣΕΒΕ και της ΕΣΕΔΕ, ο κύριος Γιώργος Καβαθάς, σε αυτή τη διαδικασία, την πορεία των εμβολιασμών και την αξιολόγηση, η οποία πρέπει να κάνει η χώρα, την προτεραιοποίηση για να δείτε ποια είναι τα τελευταία δεδομένα. Δεν είναι δικά μας δεδομένα, είναι τα δεδομένα τα οποία ουσιαστικά υπάρχουν στην πλατφόρμα της κυβέρνησης, γιατί εδώ υπάρχει ζήτημα. Δεν πάνε καλά οι εμβολιασμοί συγκριτικά με άλλες περιοχές της χώρας και νομίζω είναι κάτι το οποίο πρέπει να δουν και οι αρμόδιοι και κυρίως και η κυβέρνηση. Έτσι. Λοιπόν, σε διαφημίσεις.